Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εμείς την κουβέντα μας και να καλωσορίσουμε και τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Να ανοίξουμε καλησπέρα. Την κουβέντα. Καλησπέρα σας, κύριε Κούλογλου. Να ανοίξουμε την κουβέντα και με τον Κώστα τον Αργυρό, να συζητήσουμε όλοι μαζί και εννοείται με τον Σπύρο Σουρμελίδη τα του Eurogroup. Τι περιμένουμε, τι πρόκειται να γίνει. Κώστα μου, θα ήθελα να πάρω ένα πρώτο σχόλιο από εσένα. Τι περιμένουμε τελικά από αυτό το Eurogroup, γιατί ξεκινήσαμε πολύ φιλόδοξα με ευρωομόλογο και τελικά μάλλον καταλήγουμε σε κάτι πιο άτολμο και σε τρεις πυλώνες και σε δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, εγώ περιμένω από αυτά που ακούμε ως τώρα, καταρχήν ότι θα τραβήξει σε μάκρος, γιατί όλοι θα πρέπει να δείξουν ότι έδωσαν, τέλος πάντων, προσπάθησαν για το καλύτερο. Νομίζω ότι από τη στιγμή που η Γαλλία, ο κύριος Μακρόν, έκανε αυτή την ακροβατική κίνηση και τα γύρισε κάπως τα πράγματα, δηλαδή διαφοροποιήθηκε από Ιταλία και Ισπανία και προσπαθεί να βρει ένα συμβιβασμό με τους σκληρούς του Βορρά, νομίζω ότι θα πάμε σε αυτό που λίγο πολύ έχει διαρρεύσει, σε ένα έτσι πακέτο μέτρων μέσα από τον μηχανισμό σταθερότητας, μέσα από, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέλος πάντων, ένα πακέτο που θα προκρίνει πάλι κάποια ίσως ευκολότερα μέτρα δανεισμού, αλλά το οποίο δεν είναι αυτό που ζητούν οι χώρες του Νότου, δεν είναι αυτό που συζητούσαν εδώ και καιρό η Ιταλία και η Ισπανία. Δεν θα είναι σίγουρα αμοιβαιοποίηση χρέους, την οποία αρνήθηκαν για μια ακόμα φορά σήμερα και Γερμανοί και Ολλανδοί και Αυστριακοί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι πιθανότατα να βρεθεί ένα συμβιβασμός, αλλά να έχουμε μια σύγκρουση στο μέλλον, όταν και θα φανεί πόσο πραγματικά έχει τσακίσει τις οικονομίες του Νότου αυτή η ιστορία. Και πόσο ανεπαρκής δηλαδή είναι η στήριξη. Και πόσο ανεπαρκής είναι αυτή η λύση. Mm-hmm. Ναι. Κύριε Κούλογλου, εσείς τι λέτε, τι γίνεται απόψε το βράδυ σε αυτή την τηλεδιάσκεψη? Έχουμε σύγκρουση ή έχουμε μια προσχηματική σύγκρουση για να παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο των τριών πυλώνων? Όχι, έχουμε μια πραγματική σύγκρουση. Ναι. Και έχουμε μια σύγκρουση η οποία μπορεί να καθορίσει αν ο κοροναϊός τελικώς θα σκοτώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Από την άλλη τη μεριά, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα βρεθεί κάποιος συμβιβασμός. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο στις διαμάχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόβλημα είναι ότι αυτός ο συμβιβασμός μπορεί να λύσει προσωρινά κάποιο είδους προβλήματα. Σίγουρα δεν θα είναι με τα πολύ αυστηρά μέτρα του 2009-10 που επιβλήθησαν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες του Νότου της Ευρώπης με τα μνημόνια, αλλά θα είναι πίσω από τις απαιτήσεις και το κυριότερο δεν αλλάζει την πορεία ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι μια πορεία που μας έχει φέρει εδώ. Διότι οι εκατόμβες των νεκρών στην Ισπανία, στην Ιταλία, ακόμα και στη Γαλλία, οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα υγείας τα οποία είχαν αποδυναμωθεί δεν μπορούσαν να αντέξουν μια ξαφνική πανδημία. Και ενώ βλέπουμε, δεν πρέπει να γίνει μια ριζική στροφή σε αυτή την κατεύθυνση του νεοφιλελευθερισμού που υποτίθεται λέει ότι όλες οι αγορές θα κανονίζουν όλα, πρέπει να είναι όλα ιδιωτικά κτλ. Αυτό πρέπει να ανατραπεί. Και πρέπει να ανατραπεί γιατί λέγανε ότι όλα θα τα λύνουν οι αγορές. Επίσης, αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι κάθε φορά που ο ιδιωτικός τομέας αντιμετωπίζει δυσκολίες, δικαιολογημένες ή όχι, από δικά του σφάλματα ή όχι από δικά του σφάλματα, όπως τώρα, καταφεύγει στο δημόσιο. Το δημόσιο είναι που χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις. Το δημόσιο είναι που αντλεί από τους απλούς πολίτες και χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις. Επομένως, ολόκληρη η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει και αυτό δυστυχώς δεν βλέπω να γίνεται ακόμα συνείδηση. Κύριε Κούλογλου, ακούσαμε σήμερα από υπεύθυνα υπουργικά χείλη, συγκεκριμένα του κυρίου Γεωργιάδη, ότι η μάχη για το ευρωομόλογο και η ελληνική μάχη επομένως ήταν εκ προημίου χαμένη. Γιατί στη Γερμανία υπάρχει εσωτερικό δίκαιο, υπάρχει συνταγματικό πρόβλημα και γιατί αυτοί είναι οι κανόνες. Και χωρίς τη Γερμανία έτσι κι αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να βγει ένα ευρωομόλογο, χωρίς τη Γερμανία και την Ολλανδία να βγει κάποιο ευρωομόλογο από άλλες 7, 5, 6 ή 12 χώρες. Είναι η προημίου χαμένη αυτή η μάχη. Βέβαια αυτά τα ακούγαμε και στην κρίση, ότι όλες οι μάχες είναι προημίου χαμένες. Αν αποδεικνύει κάτι η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη είναι ότι μάλλον η συμμετοχή του κυρίου Μητσοτάκη σε αυτό το μέτωπο των χωρών του Νότου ήταν προσχηματική. Δεν την πίστευαν δηλαδή στην πραγματικότητα. Και βεβαίως δεν έγινε και δηλώσεις τέτοιες
να δείχνουν ότι την πιστεύουν. Ξέρετε, όταν υπήρξε η πρώτη άρνηση της Γερμανίας και της Ολλανδίας, όχι μόνο η Ιταλία και η Γαλλία, αλλά ακόμα και μικρότερες χώρες, όπως η Πορτογαλία, βγήκαν και τους κριτικάρισαν πάρα πολύ ευθέως. Έχω ακούσει δηλώσεις του Κώστα, του Πρωθυπουργού της Πορτογαλίας, τρομερές. Αντίθετα, στην περίπτωση τη δική μας κρατήσαμε σιωπή. Τώρα ο κ. Γεωργιάδης έχει και μια ιδιαίτερη αγάπη για τη Γερμανία, δεν ξέρω από πού προκύπτει, και προφανώς είναι και από αυτό επηρεασμένος. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, νομίζω ότι όλη η κυβέρνηση δεν πίστευε πάρα πολύ σε αυτό το σχέδιο, που είναι το μοναδικό σχέδιο που θα μπορούσε πραγματικά να σώσει και την Ευρωζώνη, αλλά και εμάς ως χώρα. Να ρωτήσω εγώ κάτι ακραίο. Κώστα μου, πριν ρωτήσεις, να βάλουμε στην παρέα μας και τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη, τον βουλευτή Ροδόπης, πρώην υπουργό με τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανίδη. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Αν μπορούσαμε, θα είχα την ίδια ερώτηση και για τον κύριο Στυλιανίδη. Δεν ξέρω εγώ την ίδια για τους δύο θα θέσω. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, με τη σειρά σας, κύριε. Φαντάζομαι ο κύριος Στυλιανίδης άκουγε τι λέγαμε περί ευρωομόλογα. Δεν άκουσα από πριν. Λέμε για τα ευρωομόλογα, τις διαφωνίες, ναι, τη σκληρή στάση ως τώρα Ιταλίας, Ισπανίας και όλα αυτά. Εγώ θα κάνω μια υποθετική ερώτηση, επειδή είπα και νωρίτερα ότι βλέπουμε ότι ο κύριος Μακρόν διαφοροποιήθηκε λίγο από Ιταλία και Ισπανία. Αν η κατάσταση φτάσει κάποια στιγμή στο απροχώρητο, με αυτό το βέτο που έχουν βάλει οι Ιταλοί, με τις απειλές, αυτό που είπε ο κύριος Κόντε, ότι αν συνεχίσετε με την ίδια λογική, τότε μπορούμε και μόνοι μας, θα τα καταφέρουμε μόνοι μας. Η Ελλάδα θα βρεθεί μπροστά σε ένα δίλημα. Η Ελλάδα θα επιλέξει να πάει, ας το πούμε έτσι, με τους σκληρούς και άτεγκτους του Νότου ή με τους σκληρούς και άτεγκτους του Βορρά. Τι θα επιλέγατε. Ότι... Η ερώτηση, ναι, και στους δύο και στα δύο κόμματα. Απευθύνεστε σε μένα να σας απαντήσω. Ναι, κύριε Στυλιανίδη, να ξεκινήσω. Κοιτάξτε, νομίζω το ζήτημα είναι ακόμα μεγαλύτερο και σοβαρότερο από ό,τι το περιγράφετε. Διότι αν φτάσουμε σε μια μετοπική σύγκρουση βορρά-νότου, μεγάλων, μικρών ή πλούσιων, φτωχότερων, τότε έχουμε διαλύσει την Ευρώπη. Αυτό ρωτάω. Μία από τις βασικές αρχές της Ευρώπης είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζούμε δεν οφείλεται στα λάθη μιας κυβέρνησης. Είναι πανδημία, φύγει όλο τον κόσμο, άρα και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αγγίζει, αν θέλετε, την ευαίσθητη πτυχή της ευρωπαϊκής ταυτότητας που είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που προκάλεσαν τη δημιουργία του οράματος Ενωμένης Ευρώπης. Αν λοιπόν τορπιλιστεί αυτή η φιλοσοφία, αυτός ο αξιακός κώδικας, τότε μπαίνει σε επικίνδυνες ατραπούς και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως οργανισμός, κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό, επειδή με ρωτήσατε για την Ελλάδα, θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση θέλει και μπορεί να παίξει το ρόλο του καταλύτη. Επειδή έχει περάσει αυτή τη δοκιμασία της απομόνωσης στο παρελθόν, αδίκως κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο να μπορέσει να βρεθεί μια ικανοποιητική λύση που να καλύπτει το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών, διαμεσολαβώντας ανάμεσα στην πληττόμενη αυτή τη στιγμή πραγματικά Ιταλία και Ισπανία και στην πιο, θα έλεγα, αυστηρή Γερμανία, η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά θα πρέπει να μάθει να προστατεύει και την Ευρώπη αν θέλει να κινείται σε μια ενιαία αγορά. Άρα, κύριε Στυλιανίδη, τώρα, συγγνώμη κύριε Κούλογλου, θα απαντήσετε στην ερώτηση του συναδέρφου μου. Άρα, κύριε Στυλιανίδη, αυτή η μάχη για το ευρωομόλογο για σας δεν είναι εκ προημίου χαμένη? Διότι ακούσαμε, κοιτάξτε, σήμερα από τον κύριο Γεωργιάδη, από υπεύθυνο υπουργό, ότι η μάχη γνωρίζαμε ότι είναι εκ προημίου χαμένη, διότι η Γερμανία έχει εκτός όλων των άλλων και συνταγματικό πρόβλημα. Ακούστε, εγώ έχω ζήσει τη Γερμανία με διάφορα πρόσωπα. Την έχω ζήσει την εποχή της απομόνωσής της και του διχασμού της με το τείχος του Βερολίνου. Την έχω ζήσει μετά και την έζησα και τώρα, βέβαια, και ως απλός φοιτητής εκεί, ως υποψήφιος διδάκτορ εκεί και αργότερα ως πολιτικός, ο οποίος είτε συνεργάστηκε, είτε διαπραγματεύτηκε, είτε συγκρούστηκε με τους εκπροσώπους της Γερμανίας. Η Γερμανία πήγε καλά και πήγε προς τα μπρος όταν είχε ηγεσίες που μιλούσαν για Ευρωπαϊκή Γερμανία και όχι για Γερμανική Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι την νοοτροπία, διότι η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πλήρωσε τον πληθωρισμό, ο οποίος γέννησε κατά κάποιο τρόπο τον Χίτλερ. Τώρα δεν θέλει να φτάσει στα ίδια. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, όταν μπαίνουμε σε μια ενιαία ευρωπαϊκή λογική, θα πρέπει η αρχή της αλληλεγγύης και της συνοχής σε ένα φαινόμενο όπως είναι η πανδημία,
που έπληξε καταρχήν υγειονομικά την κοινωνία την ευρωπαϊκή και τώρα απειλεί και την οικονομία την ευρωπαϊκή, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Αν υπάρξουν άλλες ρεαλιστικές λύσεις αμοιβαία αποδεκτές, βεβαίως να συζητηθούν. Αυτή τη στιγμή όμως ξεκινάει ο Νότος από αυτή τη θέση για να μπορέσει να επιτύχει έναν καλύτερο συμβιβασμό. Και ξέρετε ότι η Ευρώπη περπατάει με συμβιβασμούς και με σταθερά βήματα, διότι προσπαθεί να συγκλίνει διαφορετικές απόψεις και διαφορετικές νοοτροπίες. Με συμβιβασμούς και σταθερά βήματα θα κινείται μάλλον τούτη την ώρα και ο κύριος Σταϊκούρα στο Eurogroup. Ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να σηκώσει και τόνους? Ακούστε, ο κύριος Σταϊκούρα θα πρέπει, όπως το κάνει μέχρι τώρα νομίζω με επιτυχία, να κινηθεί υπεύθυνα και να προσπαθήσει πρωτίστως να κατοχυρώσει τα συμφέροντα της Ελλάδος μέσα σε αυτό το πλέγμα ισορροπιών και συμφερόντων. Βεβαίως το ευρωομόλογο πρέπει να... υπάρχει στο τραπέζι σε επίπεδο επιχειρηματολογίας της ελληνικής πλευράς? Αυτό προσπαθώ να αποσαφηνίσω. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται. Και σε μια τέτοια συζήτηση από τη στιγμή που γίνεται, εμείς πρέπει να τοποθετηθούμε. Και βεβαίως τοποθετούμεθα υπέρ λογικών που υποστηρίζουν και εμάς. Το ευρωομόλογο λοιπόν είναι η απόλυτη υποστήριξη προς εμάς. Αν δεν επιτευχθεί ο απόλυτος στόχος, ζητώντας τα περισσότερα, σίγουρα μπορούμε να πάρουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που θα παίρναμε εάν δεν κάναμε τίποτα, αν μέναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Να ακούσουμε και τον κύριο Κούλογλου στο ερώτημα του Κώστα του Αργυρού. Κύριε Κούλογλου. Από ό,τι καταλαβαίνω, συμφωνώ με τον κύριο Στυλιανίδη ότι θα ήταν καλύτερα τώρα να μην υπάρχουν δηλώσεις όπως του κυρίου Γεωργιάδη που να αφαιρούν από το τραπέζι την προσπάθεια του ευρωομολόγου, έστω και αν στο τέλος δεν το κατακτήσουμε. Γιατί από τη στιγμή που λες ότι αυτό είναι χαμένο, αυτό αδυνατίζει τη συλλογική προσπάθεια. Δεύτερον, θα συμφωνούσα με τον κύριο επίσης, θα συμφωνούσα μαζί του λέγοντας ότι πράγματι η ελληνική κυβέρνηση θα έπρεπε να πρωταγωνιστήσει στην υπόθεση αυτή, αλλά δεν το βλέπω να πρωταγωνιστεί. Μακάρι να το κάνει, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και τρίτον, κατευθείαν στην ερώτηση, τι θα γίνει στην περίπτωση που πάμε στα άκρα. Νομίζω ότι θέλω να ελπίζω και πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε στα άκρα. Αλλά αν φτάναμε στα άκρα, νομίζω ότι οι φυσικοί σύμμαχοι της Ελλάδας είναι οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, η Ισπανία, η Ιταλία και βεβαίως και η Γαλλία κατά ορισμένες προϋποθέσεις, αν η Γαλλία προσχωρήσει σε αυτό το μέτωπο. Επειδή με τους σοσιαλιστές, τους σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωκοινοβούλιο έχετε σχέσεις πια και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καλές σχέσεις και ο κύριος Τσίπρας καλείται ως παρατηρητής, ήθελα να ρωτήσω. Για παράδειγμα, στο S5 στη Γερμανία, βλέπουμε από τη μια τον νέο του συμπρόεδρο, τον κύριο Μπόριανς, να τάσεται υπέρ του ευρωομολόγου. Μετά βλέπουμε τον κύριο Σόλτς και τον κύριο Μάς, τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Εξωτερικών, να είναι κατά του ευρωομολόγου. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, μέσα στην ευρωομάδα των σοσιαλιστών και κυρίως βέβαια των Γερμανών, που είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ποια είναι η τάση, πώς στηρίζουν το ευρωομόλογο? Οι Ολλανδοί σοσιαλδημοκράτες, αυτοί έχουν εξαφανιστεί, εξαϊλωθεί. Τι λένε τέλος πάντων όλοι οι Αυστριακοί, και αυτοί έχουν εξαϊλωθεί. Όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων, τι λένε σε σχέση με το ευρωομόλογο οι σοσιαλιστές? Στο σοσιαλδημοκρατικό στρατόπεδο και στο γερμανικό αυτό στρατόπεδο των σοσιαλδημοκρατών υπάρχουν δύο διαφορετικές τάσεις. Η μία είναι που είναι πιο φιλοαριστερή, θα λέγαμε, και που σε αυτή την περίπτωση συγκεκριμένη τάσεται υπέρ του ευρωομόλογου, και η άλλη που είναι πιο συντηρητική, αν θέλετε, η οποία ασπάζεται τις θέσεις της κεντροδεξιάς, δηλαδή της κυρίας Μέρκελ και όσων δεν θέλουν το ευρωομόλογο. Αυτή είναι η εικόνα που λαμβάνουμε και εμείς. Υπάρχουν πολύ καλοί ευρωβουλευτές με τους οποίους θαυμάσια συνεργαζόμαστε και υπάρχουν και άλλοι που έχουμε δυσκολίες να συνεργαστούμε μαζί τους. Υπάρχει πλειοψηφία, μειοψηφία σε αυτό, είναι χωρισμένη στα ίσα? Ποια ομάδα υπερισχύει? Θα έλεγα ότι υπερισχύει η μετριοπαθής ομάδα. Και κάτι ακόμα. Τουλάχιστον μέχρι την πανδημία. Υπήρξε μια πληροφορία της ΕΛΠΑΗΣ που βέβαια διαψεύστηκε, ότι οι Ολλανδοί δεν ήθελαν τον κύριο Σασόλ, τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, να πάρει μέρος όλη αυτή τη διαδικασία, την προεργασία που γίνεται σε σχέση με το σημερινό Eurogroup. Βέβαια διαψεύστηκε αυτό από τους Ολλανδούς. Θέλω να ξέρω αν έχετε μιλήσει εσείς με τον Ιταλό πρόεδρο, τέλος πάντων, ή αν έχετε κάποια πληροφόρηση σχετικά με αυτή την ιστορία. Μπορώ να σας δώσω πληροφορίες, μάλιστα. Είναι υπαρκτές οι προσπάθειες παραμερισμού του Ευρωκοινοβουλίου σε αυτές τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης που γίνονται.
Και είναι λυπηρό αυτό, διότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι το μοναδικό εκλεγμένο όργανο, αλλά δείχνει και ότι φοβούνται και τις θέσεις του, γιατί οι θέσεις του Ευρωκοινοβουλίου πάντα είναι πιο ανοιχτές, πιο προοδευτικές, πιο υπέρ των ομολόγων, στη συγκεκριμένη περίπτωση αν θέλετε, από ότι οι θέσεις των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών, δηλαδή και της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Κορυφής δηλαδή. Σπύρο μου, ναι, τα ερωτήματά σου. Θα ήθελα να ρωτήσω και τους δύο ένα θέμα που αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να μην είναι της πολύ στενής επικαιρότητας αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μπροστά μας και είναι η πολιτική διαχείριση που γίνεται μέσα στην Ευρώπη. Υπάρχουν τάσεις αυταρχισμού και εκτός από την Ουγγαρία ή την Πολωνία, για την οποία η Ευρώπη άρχισε να πήρε κάποια θέση, πήρε και η ελληνική κυβέρνηση, 12-13 χώρες συνολικά που καταδίκασαν αυτές τις τάσεις. Και η Κομισιόν κόμματα. Πήρε θέση. Και η Κομισιόν και τα λοιπά. Κόμματα, όχι. Είδαμε σήμερα, μαθαίνουμε σήμερα, την κατάσταση εξαίρεσης αλλά Σουηδίας. Έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας σοσιαλδημοκρατικής στη Σουηδία, η οποία ζήτησε το δικαίωμα απόλυτης εξουσίας και ad hoc αποφάσεων για να την αντιμετώπιση της κρίσης και το Κοινοβούλιο το δέχθηκε. Παρόλο που δεν έχει πλειοψηφία αυτή η κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο είπε και στη Σουηδία, βεβαίως ο Πρωθυπουργός έχει δικαίωμα να πάρει όποια απόφαση θέλει για το διάστημα που βρισκόμαστε σε μια κρίση. Είναι λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα και ξυπνάνε πολύ σκοτεινές μνήμες. Και αρχίζει και μπαίνει ένα ερώτημα. Τελικά η κοινοβουλευτική δημοκρατία μπορεί να αντιμετωπίσει την κρίση? Η Ευρώπη μπορεί να την αντιμετωπίσει? Το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να την αντιμετωπίσει? Ή θα βρεθούμε κάπου αλλού και δεν θα το έχουμε καταλάβει? Κύριε Στυλιανίδη, ας ξεκινήσουμε από εσάς. Κοιτάξτε, πριν από μερικά χρόνια είχε δημοσιοποιηθεί μια μελέτη των συντακτών του Economist που προέβλεπε τα προβλήματα του μέλλοντος και το πώς θα είναι ο κόσμος το 2050. Φοβούμαι ότι η μελέτη αυτή έχει δικαιωθεί και πολλά από αυτά τα επικίνδυνα που περιγράφανε ήρθαν πολύ νωρίτερα και στην ανθρωπότητα και στην Ευρώπη. Ένα λοιπόν από αυτά ήταν η βία μετακίνηση και η μαζική μετακίνηση πληθυσμών. Ένα άλλο ήταν η καταστροφή του πλανήτη, η πιθανότητα πανδημιών και η αυταρχικοποίηση δημοκρατικών πολιτευμάτων ή η απελευθέρωση πρώην ολοκληρωτικών καθεστώτων. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν θέλω να πω το εξής. Αν θέλουμε να ξαναβρούμε τη λογική του μέτρου και της αρμονίας που οι αρχαίοι Έλληνες κάποτε δίδαξαν στην Οικουμένη, θα πρέπει να μιλήσουμε για πειθαρχημένη δημοκρατία. Εκεί που υπάρχει η ατομική ευθύνη αλλά και η υπεύθυνη διακυβέρνηση, μπορούμε να βρούμε μια ισορροπία, να πάρουμε τα μέτρα που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση και να αποκαταστήσουμε σταδιακά και στέρεα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό κάνει η ελληνική κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου. Κέρδισε την εμπιστοσύνη, διότι ιεράρχησε την ανθρώπινη αξία και την ανθρώπινη ζωή πάνω από την οικονομία σε μια κρίσιμη στιγμή. Κατάφερε προς το παρόν να αποτρέψει τους μαζικούς θανάτους που βλέπουμε στη γείτονα Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, στη Βρετανία. Κερδίζει εύσημα αξιοπιστίας στα μάτια της ανθρωπότητος και τώρα πρέπει να προετοιμάσει και την επιστροφή στην ομαλότητα αλλά και την επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεν συμβαίνει αυτό δυστυχώς σε όλα τα κράτη. Ναι, έχει κλονιστεί σε πολλά κράτη η εμπιστοσύνη. Συγχωρέστε με, αλλά στο θέμα το εργασιακό, ας πούμε, πήραμε έκτακτα μέτρα πριν καταλάβουμε το βάθος της κρίσης. Κοιτάξτε, και πήραμε μέτρα... αρκετά υπάρχουν περιορισμοί, αλλαγή του πλαισίου. Υπάρχουν περιορισμοί και αλλαγές που αναγκαστικά γίνονται αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κατάσταση. Αλλά διατηρούνται και δυνάμεις, κρατιώνται δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε ούτε το βάθος της κρίσης, ούτε το μέγεθος, ούτε τη διάρκεια της κρίσης. Και θα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και εμείς κρατημένες δυνάμεις την ώρα της οικονομικής επανεκκίνησης. Αλλιώς ό,τι πετύχουμε με την σωστή διαχείριση της υγειονομικής κρίσης μπορεί να έχει επιπτώσεις στην οικονομία και στην ποιότητα ζωής την επόμενη μέρα. Γι' αυτό το λόγο είμαστε τόσο προσεκτικοί και τόσο υπεύθυνοι στα βήματα τα οποία κάνουμε. Ναι. Τώρα να σχολιάσω λίγο αυτό που μου είπατε. Βεβαίως υπάρχουν κράτη τα οποία έχουν εκτραπεί και κυβερνήσεις στην Ευρώπη, οι οποίες δεν έχουν επί της ουσίας αποδεχθεί μέσα τους το βάθος και την αξία του ευρωπαϊκού οράματος όπως το είχαν οριοθετήσει οι πατέρες της Ευρώπης.
βλέπουν τη σημερινή διαχειριστική ηγεσία, η οποία έχει εμφανίσει φοβερές ελλείψεις όσον αφορά τη διαχείριση και την υλοποίηση αυτού του οράματος, και στρέφονται περισσότερο προς το παραδοσιακό έθνος κράτος, ξοκύλοντας, αν θέλετε, και σε αυταρχικά μοντέλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την ευρωπαϊκού τύπου δημοκρατία. Η Ελλάδα, λοιπόν, εκεί πρέπει να παίξει το ρόλο της συνείδησης, της δημοκρατικής, όπως ακριβώς προσυδειάζει και στην πολιτιστική της ταυτότητα και στην ιστορία της και στη συνταγματική της παράδοση. Να ακούσουμε και τον κύριο Κούλογλου. Είναι πολύ κύριο το ερώτημά σας. Γιατί ο πειρασμός του Όρμπαν, ο Όρμπαν είναι ο Ούγγρος πρωθυπουργός, είναι πολύ μεγάλος. Ο Όρμπαν πήρε μέτρα διδακτορικού τύπου. Αποφασίζει μόνος του αν θα γίνουν και πότε εκλογές, βάζει τους αντιπάλους στη φυλακή αν τον κριτικάρουν κτλ. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, ξέρετε, ο κόσμος, οι πολίτες συσπυρώνονται γύρω από την υπάρχουσα εξουσία, γύρω από την υπάρχουσα κυβέρνηση. Γιατί αισθάνονται έτσι πιο ασφαλείς. Γιατί αυτοί παίρνουν, η κυβέρνηση παίρνει αποφάσεις για τη ζωή τους. Ακόμα και αν έχουν κάνει λάθη στη διαχείριση, όπως έγινε παραδείγματος χάρη με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος έχει τηρήσει αλλοπρόσαλη πολιτική σε όλα τα θέματα. Αλλά παρόλα αυτά η δημοτικότητά του τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες δύο εβδομάδες, τρεις, ανεβαίνει. Mm-hmm. Παρότι έχει πει τα πιο τρελά πράγματα. Διότι ο κόσμος αισθάνεται ότι κάπου πρέπει να στηριχθεί. Αυτό είναι ένας πειρασμός. Και θα πρότεινα και στην ελληνική κυβέρνηση να αποφύγει αυτόν τον πειρασμό. Να τον ξεχάσει αυτόν τον πειρασμό. Θέλω να δώσω δύο παραδείγματα συγκεκριμένα που δεν είμαι πεισμένος για αυτό. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση σημερινή των υγειονομικών που προσπάθησαν να κάνουν μια ειρηνική διαμαρτυρία επειδή ήταν και η Παγκόσμια ημέρα υγείας, που αντιμετωπίστηκαν στον Ευαγγελισμό από την αστυνομία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν το εννοεί έτσι η κυβέρνηση συνολικά. Αλλά βλέπω και άλλες χειρονομίες, άλλα περιστατικά και αποφάσεις οι οποίες είναι αλαζονικές. Παραδείγματος χάρη, έχουμε μία δωρεάν διαφήμιση των μέτρων προστασίας από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν τα σποτ, τα μηνύματα κτλ. Που βγάζουν οι αρμόδιοι φορείς. Δεν χρειαζόταν να δοθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, 11 στην κεντρικά, αλλά και οι περιφέρειες, άλλα μερικά εκατομμύρια για να δοθούν στα μέσα ενημέρωσης για να υποστηρίζουν την κυβέρνηση. Γιατί αυτό στην πραγματικότητα γίνεται. Διάβασα σήμερα το άρθρο ενός site με περιορισμένη σκεψιμότητα, πολύ μικρή σε σχέση με άλλα site, ο οποίος λέει ο διευθυντής του ή κάτι, λέει ότι ο Μητσοτάκης είναι ο Μωυσής, ο οποίος θα μας οδηγήσει στη γη της Ευαγγελίας. Λέβαια, βέβαια, αν έχεις πάρει χωρίς τίποτα, έχεις πάρει επιχορήγηση, όχι το Μητσοτάκη θα δεις σαν Μωυσή, αλλά το Χριστό θα δεις φαντάρο. Επομένως. Εντάξει, αλλά και ο τύπος δεν χρειάζεται. Δεν επιτρέπεται ένα σχόλιο, παρακαλώ, γιατί. Βεβαίως. Ναι. Ένα σχόλιο μπορώ να κάνω. Ναι, να πω κι εγώ κάτι. Ένα σύντομο σχόλιο επαφή. Ελάτε, κύριε Στυλιανίδη. Νομίζω ότι ούτε η στιγμή είναι κατάλληλη, ούτε το περιβάλλον είναι κατάλληλο για άγονες κομματικές αντιπαραθέσεις. Έχουμε χρόνο, όταν θα ομαλοποιηθούν οι καταστάσεις, αυτό να το κάνουμε. Θέλω όμως να επισημάνω κάτι κέριο. Είπαμε προηγουμένως για τη δημοκρατία. Η δημοκρατία για να λειτουργήσει πρέπει να μείνουν όρθια και τα κεντρικά και τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί ακριβώς οι αποφάσεις και η επιτυχία τους και η υλοποίησή τους εξαρτάται από την ατομική ευθύνη και από καμία κεντρική επιβολή. Για να αφυπνιστεί λοιπόν η ατομική ευθύνη, χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και δεν μπορεί να το προσφέρει αυτό κανένας άλλος παρά μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που με κίνδυνο των δημοσιογράφων, τη ζωή και τη υγεία των δημοσιογράφων, παραμένουν ανοιχτά και λειτουργούν προς τιμήν τους 24 ώρες το 24ωρο. Δεν μπορεί λοιπόν η πολιτεία να αγνοήσει και αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη της πρώτης γραμμής για να ξεσηκώσουν την κοινωνία. Αυτό να ξεσηκώσουν, να μείνει στο σπίτι. Θα έπρεπε η στήριξη να αφορά τους πάντες, όλους, ισότιμα, και θα έπρεπε η στήριξη επίσης να συνδεθεί και με μέτρα διατήρησης των θέσεων εργασίας. Γιατί εδώ βλέπουμε από τη μια να απολύονται ή να μπαίνουν σε αναστολή οι δημοσιογράφοι, να κλείνουν εφημερίδες και από την άλλη να χρηματοδοτούνται τα site και οι εφημερίδες που έκλεισαν. Ακούστε, έχει γίνει μια συνδυαστική πολιτική. Εκεί είναι το πρόβλημα.
η οποία εξαρτά την οποιαδήποτε απόλαυση των ευεργετημάτων που αποφάσισε η κυβέρνηση με την μη απόλυση εργαζομένων. Αλλά με αναστολή σύμβασης και εκπεριτροπής εργασίας, κύριε Στυλιανίδη. Αυτό το γνωρίζετε. Και αυτά τα μέτρα μάλλον δεν βοηθάνε τον κόσμο της εργασίας. Συμφωνώ ότι δεν είναι το τέλειο. Αλλά για να μπορέσει είναι να λειτουργήσει και να επιβιώσει και μια επιχείρηση, πρέπει να της δώσει ένα περιθώριο ευελιξίας και να τη στηρίξει ώστε να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Ναι, αλλά εμπροκειμένου είναι σαν να δίνεται ως κίνητρο για να πάρουν τα μέτρα να μπουν σε διαδικασία αναστολή συμβάσεων εργασίας. Όχι, δεν είναι αυτό το κίνητρο. Και η περιτροπή εργασία γνωρίζετε ότι σημαίνει δουλεύω το μισό μήνα και παίρνω το μισό μισθό. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή κανένας δεν δουλεύει κανονικά. Από το υπόλοιπο της οικονομικής προσπάθειας που έγινε το προηγούμενο διάστημα, προσπαθούμε να κρατήσουμε όρθια την κατάσταση. Έχει τρεις φάσεις στη κρίση. Η πρώτη είναι η διαχείριση της υγειονομικής διάστασης. Η δεύτερη και παράλληλη σε μεγάλο ποσοστό, έτσι χρονικό, είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιες και ζωντανές κάποιες επιχειρήσεις για να μπορέσουμε στην τρίτη φάση που είναι η επανεκκίνηση οικονομίας να προστατεύσουμε τις θέσεις εργασίας και τις προοπτικές ανάπτυξης και να μην επιστρέψουμε σε μία ύφεση που θα επιδεινώνεται από την παγκόσμια ύφεση, γιατί η οικονομία μας είναι και απολύτως ευαίσθητη. Βασίζεται σε παιδεία όπως είναι ο τουρισμός, που εξαρτώνται από την ευρύτερη συγκυρία, όχι μόνο από την κατάσταση του πώς θα πάμε εμείς. Ναι. Κύριε Κούλογλου, πάμε στο θέμα των μέτρων στήριξης της κυβέρνησης. Εσείς παρουσιάσατε ένα σχέδιο που είδα κάποιους τίτλους σχέδιο Μαμούθ. Δεν σας φαίνονται αρκετά τα μέτρα της κυβέρνησης? Καθόλου αρκετά. Γιατί? Είναι λίγα και αναποτελεσματικά θα είναι, θα αποδειχτούν. Δεν ξέρω αν θέλετε να μπούμε σε μια πολύ περιστατωμένη οικονομική ανάλυση, γιατί και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Θα προτιμούσα μια γενική τοποθέτηση. Το βέβαιο είναι ότι εγώ από τη θέση μου ως Ευρωβουλευτού μπορώ να σας πω ότι αυτά τα μέτρα είναι τα πιο τσιγκούνικα, αν θέλετε να το πω έτσι, μέτρα που έχουν υιοθετηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή. Δεν παραπέμπουν στο λεφτά, υπάρχουν δηλαδή. Ένωση. Ναι, θα το συζητήσουμε αυτό, γιατί ούτε στην Ισπανία λεφτόδετρα υπάρχουν, ούτε πάρα πολλά λεφτά, ούτε στην Πορτογαλία, η οποία είναι σε παρόμοια λίγο πολύ οικονομική κατάσταση και πληθυσμό με την δική μας. Αλλά έχουν δώσει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι έχει δώσει η ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό σαφέστατα είναι μια επιλογή που θα τη βρούμε μπροστά μας στο μέλλον. Διότι όσο περισσότερα χρήματα έχει ο κόσμος, όσο περισσότερο σταθεί όρθιος ο κόσμος, τόσο θα μπορέσει και στη συνέχεια να έχουμε λιγότερη ύφεση στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις, το ξέρουμε όλοι. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δουλεύουν με ροδούλη με ροφάι. Έχουν ενίκεια, έχουν υποχρεώσεις. Εάν για 2-3 μήνες δεν ενισχυθούν αποτελεσματικά, θα κλείσουν. Ιδίως αυτές οι επιχειρήσεις που δεν έχουν και ιδιόκτητα καταστήματα και πρέπει να νοικιάζουν, δεν μπορούσαν να πληρώσουν τελικά τα ενίκεια, ούτε το 60% που χρειάζεται να πληρώσουν μετά την επιδότηση. Επομένως, πάμε σε μια πολύ κακή κατάσταση και πραγματικά εγώ χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση, μακάρι να έπαιρνε, όπως λέει ο κ. Στυλιανίδης, να έπαιρνε η κυβέρνηση μέτρα πολύ γενναία κτλ. Καλό την κυβέρνηση όχι να κάνει να υιοθετήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, να υιοθετήσει τι έχουν κάνει οι άλλες χώρες αντίστοιχες με τη δική μας. Η Πορτογαλία να δίνει 28,5 δισεκατομμύρια σε ενισχύσεις και εμείς να δίνουμε 5,8. Αυτή είναι η διαφορά. Επιτρέψτε μου επ' αυτού, ναι. Γιατί ακούω με προσοχή τους υπουργούς και έχω μπερδευτεί λίγο. Άκουσα χθες τον κύριο Πέτσα, ο οποίος είπε ότι εντάξει, δεν ανακάλυψε την Αμερική ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει 26 δις, εμάς τα μέτρα τα δικά μας τα μέχρι τώρα είναι στα 24 δις και μετά συνέχισε την κριτική του. Άκουσα όμως και τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος είπε ότι αν εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιο που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει κι άλλο μνημόνιο. Πώς γίνεται να ισχύουν και τα δύο? Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Καταρχήν, δεν υπάρχει κυβέρνηση που να μπορεί να δώσει τα πάντα στους πάντες και να μην το κάνει ευχάριστα. Ναι. Οποιαδήποτε λοιπόν απόφαση που εμπεριέχει ένα μέτρο και μια μετριοπάθεια
Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να ικανοποιεί απόλυτα σε όλους. Έτσι, από τη ζημία κέρδος δεν βγάζεις, όπως λέει ο λαός. Αυτή τη στιγμή διαχειριζόμαστε μια κρίση. Υπάρχει όμως εδώ μια διαφορετική φιλοσοφία στην προσέγγιση, η οποία θυμίζει λίγο τις καμπύλες των κρουσμάτων. Θυμίζω τι λένε οι ειδικοί κάθε απόγευμα. Ότι όταν παραδείγματος χάρη δεν υπάρξουν προληπτικά μέτρα, η καμπύλη των ασθενούντων και των θανάτων κορυφώνεται, με αποτέλεσμα να καταπίπτει όλο το σύστημα υγείας γιατί δεν μπορεί να τα σηκώσει. Αντιθέτως, όταν υπάρχει αυστηροποίηση της πολιτικής, η καμπύλη πάει χαμηλά και ευθεία και βγαίνει από την κρίση πιο ανώδυνα. Το ίδιο μεταφέρεται το τώρα με αναγωγή στην οικονομία. Ο κύριος Τσίπρας με τα μέτρα που ανακοίνωσε θέλει να δώσουμε πολλά λεφτά τώρα και η Νέα Δημοκρατία έχει εντελώς διαφορετική φιλοσοφία, επειδή ακριβώς μελετάει το βάθος και το μάκρος της κρίσης, ξέρει και τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, προσπαθεί να στηρίξει τώρα με ό,τι δυνάμεις μπορεί να στηρίξει, αλλά κρατάει δυνάμεις για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή επανεκκίνηση μετά. Νομίζω ότι η δεύτερη λογική είναι πιο σόφρονα λογική, διότι δεν ξέρουμε είναι τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Είναι από αυτήν που εφαρμόζουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, προχωράνε σε γενναία προγράμματα. Εντάξει, αλλά αν οι ευρωπαϊκές χώρες που έχουν δώσει από την αρχή τόσα πολλά χρήματα και που προτίμησαν να αφήσουν ανοιχτή την αγορά και θρηνούν τώρα τόσους θανάτους, θεωρείται ότι είναι καλύτερο μοντέλο. Εγώ πιστεύω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ελλάδα έχει αποδειχθεί ότι είναι πιο σοφό μοντέλο από τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι αντιμετωπίζανε προβλήματα με την οικονομία τους και φοβόντουσαν ότι αν κλείσουν νωρίς... Δεν είναι πάρα πολλές προσλήψεις στην υγεία, κύριε Στυλιανίδη, γιατί καταλαβαίνω ότι βάζετε μία διελκυστίνδα ή υγειονομικά μέτρα ή οικονομικά μέτρα. Τα μέτρα στήριξης... Όχι, όχι. Στην υγεία είπαμε ότι ό,τι ζητηθεί θα παρασχεθεί απόλυτα. Είπαμε όμως ότι τα υπόλοιπα οικονομικά μέτρα δίδονται σταδιακά και πάντοτε με μελέτη και ευθύνη, ώστε να μην απλώνουμε τα πόδια πέρα από εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Διότι αν έχουμε μία όξυνση ή έναν δεύτερο γύρο και δεν έχουμε δυνάμεις να προστατεύσουμε το κράτος μας, την κοινωνία μας, τους ανθρώπους μας, δεν θα γυρίσει κανείς να μας δει. Αυτό αποδεικνύει η ιστορία. Μάλιστα, εκείνο που εγώ αξιοποιώντας το παράδειγμα που είπατε με το γράφημα των κρουσμάτων, ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι πάρτε μέτρα έγκαιρα και πριν για να έχετε καλό αποτέλεσμα μετά. Αυτό είπανε χαρακτηριστικά τουλάχιστον και στη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, κοιτάξτε, το έγκαιρα, δεν είπανε δώσε σε όλους τα πάντα, είπανε ότι να μην ακινητοποιηθεί η οικονομία, να μην μείνει στάσιμη, διότι αν μείνει στάσιμη, μετά θα θέλει πολύ περισσότερα για να εκκινήσει. Αυτό κάπως το καταλαβαίνω. Να συντηρείται η κατάσταση. Εδώ αλλά το θέμα όλοι είναι αναγνωρίζετε ότι μιλάμε για τη συντήρηση της κατάστασης. Δεν μιλάμε τώρα για οικονομική βοήθεια για να πάμε ξανά μπροστά. Μιλάμε για να συντηρηθεί μια κατάσταση. Είναι το προς το βαρές που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το σταδιακό που λέμε εμείς. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έρχονται σε κύματα-κύματα τα μέτρα. Ναι. Δηλαδή ήρθε η πρώτη δόση, η δεύτερη, η τρίτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει προς το βαρές. Μα κι αν τελειώσει η ρευστότητα, πώς θα πάμε παραπέρα κύριε μετά. Δεν ξέρουμε πότε θα κορυφωθεί η κρίση και δεν ξέρουμε και τι άλλες διαστάσεις έχει η κρίση. Περιμένουμε όλοι με αγωνία να δούμε πότε θα βρεθεί το φάρμακο, πότε θα βρεθεί το εμβόλιο. Αν η αγορά είναι πολύ κλειστή, θα έχει πρόβλημα. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι μετά από τις κάποιες οριστικές για την παρούσα κατάσταση, για την παρούσα στιγμή αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, ότι εκεί θα ξέρουμε και το εύρος των δυνατοτήτων μας, το χρηματοδοτικό. Ναι, βέβαια. Να πω κάτι. Σήμερα τώρα παρακολουθώντας την ενημέρωση, είδα την πρωτοβουλία που ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός με τα ομόλογα. Αν μπορούν τα ομόλογα να χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για χρηματοδότηση. Υπάρχουν τέτοια εργαλεία και καλά κάνει ο Πρωθυπουργός και τα ψάχνει, διότι μπορεί να σου δημιουργήσουν μια ευελιξία στην κατεύθυνση της απόκτησης ρευστότητος, την οποία με φαντασία πρέπει να την προσεγγίσεις για να μπορέσεις να την επιτύχεις. Μάλιστα. Και με έξυπνη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κούλογλου. Κύριε Κούλογλου, θέλω να θέσω υπόψη σας ένα θέμα, το οποίο εντάξει στην υψηλή πολιτική του Eurogroup και της μακροοικονομίας, και το λέω και για τους δύο καλεσμένους μας, περνάει λίγο στα ψηλά. Έχω δεκάδες μηνύματα κόσμου που λένε ότι εμείς είμαστε απ' έξω. Ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε απ' έξω? Ναι. Είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι. Και είναι τα άτομα με αναπηρία. Λοιπόν, οι μακροχρόνια άνεργοι, κάθε
κάθε βράδυ σε τούτη την εκπομπή, γιατί είμαστε ένα κανάλι που απευθύνεται σε λαϊκό κόσμο, είναι στα μανταλάκια γιατί κανείς δεν τους αναφέρει. Και είναι κόσμος ο οποίος ούτε προοπτική να βρει. Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας. Ναι, δεν γίνεται τίποτα για αυτόν τον κόσμο, κύριε Στυλιανίδη. Ξέρω άκουσα την ευαισθησία σας. Ανακοίνωση του κύριου Βρούτσι και περιμένω να δω τι εννοεί. Είπε ότι θα ανοίξει κάποια προγράμματα για τους μακροχρόνιους προχρόνιους ανέργους. Όχι με βάουτσερ πάλι, έτσι. Για να τα βάλει στην τσέπη τα κέκ. Στην παρούσα φάση θεωρώ ότι θα πρέπει να στηριχθούν με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι ακριβώς εμπεριέχουν αυτά τα προγράμματα, περιμένω να τα δω. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και για τους μακροχρόνια ανέργους, διότι είναι οι πιο πραγματικά αδύναμες ομάδες κοινωνίας. Θα διακόψω και πάλι τον κύριο Κούλογλου, αλλά συγγνώμη. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, σπίτι. Ωραία, να πω αυτό, ότι εδώ κύριε Στυλιανίδη και κύριο Κούλογλου, έχουμε πλέον ερωτήματα πότε θα πάρουμε τα 800 ευρώ. Σωστά. Υπάρχει ένα θέμα με τα 800 ευρώ φτάνοντας τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα το συνεχίσουμε λοιπόν, μετά. Μετά έχουμε άλλους καλεσμένους. Κύριοι, να πάρουμε και ένα τελευταίο σχόλιο από τον κύριο Κούλογλου και να σας ευχαριστήσουμε και να πάμε σε διάλειμμα. Θα ήθελα επί των αοράτων να μιλήσουμε για τους αόρατους αυτούς συμπολίτες μας, κύριε Κούλογλου, που μένουν εκτός των μέτρων μέχρι στιγμής. Μακάρι να ενταχθούν. Δεν είναι μόνο αυτοί. Ναι. Είναι πάρα πολλοί που ιδίως ανακαλύπτουμε καθημερινά ότι μένουν εκτός. Είναι μια ομάδα νέων περίπου 5.000, σας δίνω ένα παράδειγμα, οι οποίοι είχαν μπει σε κάποιο πρόγραμμα «Μένουμε στην Ελλάδα» εναντίον του Brain Drain. Ναι. Οι οποίοι μείναν σε ένα μετέχμιο, ήταν μέσα στο το πρόγραμμα, το χάσανε τώρα και έχουν μείνει. Τελείως, τα είχαμε φιλοξενήσει αυτά τα παιδιά εδώ, στον σε την εκπομπή, κύριε Κούλογλου. Είναι οι άνεργοι. Είναι μια σειρά από επαγγελματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, που δεν καλύπτονται από τα μέτρα. Είναι επίσης ακόμα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καλύπτονται πάρα πολύ λίγο από τα μέτρα. Παραδείγματος χάρη, οι δικηγόροι. Παραδείγματος χάρη, οι μηχανικοί. Οι μηχανικοί που είχαν σπίτια, σταμάτησε η οικοδομική δραστηριότητα, δεν μπορούν με 600 ευρώ και 500 θα πάρουν τα ΙΕΚ, αφήνω αυτό, αφήστε, κλείνει η παρένθεση, να ζήσουν. Το ίδιο και οι δικηγόροι. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι τα μέτρα πρέπει να είναι πιο γενναία. Μάλιστα. Και να αποκαταστήσουν ένα στοιχειώδες εισόδημα. Γιατί ο κύριος Στυλιανίδης λέει ότι ναι, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα τελειώσει. Ναι, βεβαίως. Αλλά ούτε ο Ισπανός ξέρει πώς θα τελειώσει, ούτε ο Πορτογάλος ξέρει πώς θα τελειώσει, ούτε ο Ιταλός ή ο Γάλλος, ούτε ο Γερμανός. Που παίρνουν πολύ περισσότερα μέτρα από εμάς. Ναι, αλλά εμείς είμαστε εξαρτημένοι γιατί βγαίνουμε από μια δεκαετή κρίση, απίστευτη. Επομένως, είναι θέμα επιλογής. Έγινε μια επιλογή από την κυβέρνηση και αυτή η επιλογή έχει και ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Όποτε θέλετε, το συζητάμε και το συζητάω. Θα το ξανασυζητήσουμε. Μια καταληκτική επισήμανση. Παρακαλώ, πολύ σύντομη. Πρέπει να επισημάνουμε και να διαγνώσουμε και την ευκαιρία που εμπεριέχεται μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη κρίση. Και είναι η παντελής και θα έλεγα γρήγορη αναμόρφωση της Ελλάδος. E-government, e-home, e-school, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέα χαρακτηριστικά στην ελληνική οικονομία κατά την ώρα της επανεκκίνησης. Μάλιστα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Στυλιανίδη, βουλευτή Ροδόπης με την Νέα Δημοκρατία, και τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κούλογλου. Και να πω ότι και πολλά καλό Πάσχα, και καλό Πάσχα στους όλους. Καλό Πάσχα. Πολλά παιδιά δεν μπορούν να συμμετέχουν στα προγράμματα. Γιατί δεν έχουν ούτε τάμπλετ, ούτε υπολογιστή, ούτε ίντερνετ. Αλήθεια. Γι' αυτό είναι. Κάποτε μοιράζαμε τους δωρεάν υπολογιστές. Σας παρακαλώ, κύριε, πρέπει να πάω σε διάλειμμα και να συνεχίσω με τον κύριο Κωνσταντίνο Μιχάλη και τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη από το κίνημα Αλλαγή.